Instagram την κοιλίτσα της πριν και μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της. Αριστερά είναι με την κοιλιά τούρλα πριν γεννήσει το κοριτσάκι της. Και χθες το βράδυ μεγάλη την κοιλιά της πώς είναι τώρα, που έχει γεννήσει. Μπράβο της. Μπράβο. Βεβαίως και το κάνω. Κάτι να το κάνω όλες οι γυναίκες, παιδιά, γιατί να σου πω κάτι, το πιο ωραίο πράγμα είναι η εγκυμοσύνη, είναι θείο δώρο να γεννήσει μια γυναίκα. Και προφανώς αυτό που λένε ότι έχασε τα κιλά σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, είναι χαζομάρα. Και για μένα είναι κακό, επειδή απευθύνομαι σε σένα. Μάλιστα, κύριε. Βεβαίως. Εσύ τώρα, εσύ δεν είσαι ο κατηγορούμενος. Δεν γίνεις ακόμα. Ούτε πρόκειται. Όπως θέλω να σου πω εξής. Εντάξει, είναι καλό, το έχουμε συζητήσει, να κάνετε λίγο ρετούς, γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο όμορφα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, παιδιά, είναι λάθος να κάνετε ρετούς σε γυναίκες που έχουν γεννήσει. Γιατί περνάτε ένα μήνυμα, είναι γεννάει η γυναίκα και λέει: Πόπο, κοίταξε να δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δανείζομαι σκορδά τώρα, γιατί δεν θέλω να πω για άλλη γυναίκα. Δεν ξέρω αν κάνετε ρετού στη ΦΕΗ όταν γίνεται. Αφού δεν είχε κλείτσα, μωρέ. Δεν είχε, όντω. Είναι ένα θέμα όμω. Ότι οι γυναίκε τη ΟΠΗ γενικά γεννάνε και σε μια εβδομάδα είναι πλάκα κοιλιά. Είναι λάθο το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια και είναι και πολύ όμορφη. Υπάρχουν και τέτοιε όμω. Υπάρχει και η Καγιά, η Βόνη Μπόσνια. Είναι πλάκα κοιλιά μετά από αυτό. Η Καγιά πολύ γρήγορα. Είναι η εξαίρεση προ Θεού. Οι περισσότερε γυναίκε είναι έτσι. Περίπτωση μια γυναίκα να γεννήσει και μετά. Δεν γίνεται, είναι. Πώ θα γίνει. Είναι καταρχήν κρέμε το δέρμα, ρε παιδιά. Δεν είναι θέμα. Τώρα, εκτός αν οι άλλοι είναι τόσο πολύ γυμνασμένοι που πάλι. Όσο μάλλον και αυτό τι σημαίνει. Κάνετε, δεν κάνετε ρετούς σε κοιμονούς. Φυσικά κάνουμε ρετούς, αλλά δεν το φτάνουμε όμως και στα άκρα. Σε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα θα επανέλθει μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ. Η Ολυμπία Κοψονίδου, επειδή κυκλοφόρησαν το. Βγήκανε με την οικογένειά τη, ίσομη οικογένεια. Και τα 6 μέλη. Βγήκαν τώρα το Σαββατοκύριακο και θα του δείτε. Θα του δείτε αύριο στο περιοδικό. Όχι, όχι, βόλτα. Θα του δείτε αύριο στο περιοδικό. Θα δείτε ότι η Ολυμπία όταν περπατάει. Δεν έχει φουσκωμένη κοιλιά. Άλλο εδώ ρε παιδιά, αν σκύβει έτσι και κρεματική λίτσα. Μα την πιέζει τώρα. Το δείχνει. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, επίτηδες σκύβει, κάνει έτσι, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια χαλάρωση. Γιατί σου λέω, δεν είναι ότι έχει φουσκωμένη κοιλιά. Τέσσερα παιδιά, ε. Έχει χαλάρωση. Παιδιά. Αν φορέσω εγώ ένα κορσέ και η χαλάρωση αυτή φεύγει. Μου κάνει και εσύ ρετού στο χελό και νομίζει η άλλη ότι η επώνυμη δεν γεννήσει ποτέ. Όχι, όλε οι γυναίκε έχουν την κλίτσα. Τι λε, ρε φέι. Εμένα που κάνω ρετού, έχω κάνει χείριση εδώ στο Λυκοδίτη μου, την βγάζω συγχωρίστη. Μου έχουν κάνει και πλαστική. Εσύ δηλαδή δεν θέλει. Τι. Θε να την κοιλούμε. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Τι θέλω. Θέλω, αλλά εγώ δεν έχω γεννήσει. Εγώ θε εσύ που είσαι άντρα. Δεν θέλει μια γυναίκα να είναι πιο ωραία. Σε είπα να γίνεται το ρετού, δεν είναι άσχημο πράγμα το ρετού, αλλά μέχρι ενό σημείου. Αυτό που λέμε είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά από μια γέννα είναι ότι πιο γλυκό. Είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό να το βλέπεις. Πόσο θέλει κανονικά για να πάρει. 9 μήνες. Εξαρτάται από το σώμα. Έχω διαβάσει το λένε 9 μήνες. Εξαρτάται από το σώμα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται ένα αλφα χρονικό διάστημα για θα να πάρει. Θα σα πω εγώ που είμαι. Γυναικολόγος. Έλα ρε. Γυναικολόγος παράσχο. Ακούστε λίγο, δεν μιλάμε εμείς, α πούμε, και μιλάει ο Γιώργος. Θα πει ο Ξερόλας, έλα.